Αγαπημένο μας πατέρα, έφτασε η πικρή στιγμή να σε αποχαιρετήσουμε σήμερα. Δημήτρη μου, κανένας από μας δεν ήθελε να βρίσκεται σήμερα εδώ. Κανένας από μας δεν ήθελε να βρίσκεται σε αυτή την εκκλησία για να σου πει το ίστατο αντίο. Αντίο φίλε μου καλέ. Εκεί που πας θα έρθουμε να σε συναντήσουμε και θα σε βρούμε και πάλι όρθιο και πάλι ψηλά και θα είμαστε όλοι μαζί. Και η κούλα και τα παιδιά και όλη η μεγάλη οικογένεια θα ξαναζήσουμε αυτές τις δυνατές στιγμές. Στην τελευταία του κατοικία οδηγήθηκε σήμερα ο Δημήτρης Γιαννουλάκης. Δύσκολη ώρα για όλους εμάς σε αυτή τη μεγάλη παράταξη, αλλά όχι μόνο για μας. Για όλους τους φίλους του, τους ανθρώπους που στήριξε, που βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια, ο τρόπος με τον οποίο του στάθηκε. Η απώλεια του Δημήτρη Γιαννουλάκη είναι πάρα πολύ μεγάλη και πιστεύω ότι εκτός από εμάς, τους στενούς του φίλους, θα το καταλάβει όλη η κοινωνία του Ηρακλείου. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και συνοδοιπόροι, στη μακρά διαδρομή του στα κοινά, αποχαιρέτησαν το γνωστό πολιτικό στέλεχος που άφησε τη σφραγίδα του στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Ειλικρινά αισθάνομαι ότι χάνω ένα πολύ καλό φίλο, έναν άνθρωπο που μόλις ερχόμαστε στο Ηράκλειο ήταν ο πρώτος με τον οποίο επικοινωνούσα. Είχαμε κάνει πολλά μαζί και αταξίες και παρέες στα νεανικά μας χρόνια και δυστυχώς για μένα είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα με θλίψη αποχαιρετούμε έναν φίλο, έναν άξιο άνθρωπο που δημιούργησε στο επιχειρήν, προσέφερε στην κοινωνία και ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή στους αγώνες για τη Νέα Δημοκρατία. Ένας σπουδαίος άνθρωπος της Κρήτης, ένας ευπατρίδης της κοινωνίας και της πολιτικής, άφησε ανεξίτηλη γραφή του στα θέματα του νησιού μας. Είχε πολλούς φίλους, τους στήριζε και τον στήριζαν. Ήταν ένας άνθρωπος που απλόχερα για την αγάπη του σε όλους. Στο τελευταίο αντίο ήταν πολλοί. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολίτες από κάθε χώρο. Αποχαιρετούμε σήμερα ένα άξιο Ηρακλειώτη, το Δημήτρη το Γιαννουλάκη. Ένα άνθρωπο που άφησε το στίγμα του στην πορεία του χρόνου της ζωής του. Μοιαζόταν για όλους εμάς, για το Ηράκλειο που αγαπούσε τόσο πολύ και για την Κρήτη του, όπως μας έλεγε. Καλό ταξίδι στο φως, εκεί που ήσουν και είσαι πάντα, αγαπημένο μας κύριε Δημήτρη. Με δάκρυα στα μάτια και με την ψυχή γεμάτη θλίψη, έσπευσαν όλοι στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά για το ίστατο χαίρε στο Δημήτρη Γιαννουλάκη. Ήταν ο πιο μαλακός άνθρωπος της περιοχής. Αγωνιστής την πατρίδα του, το κόμμα του και τον συναδελφό της. Αποχαιρετούμε σήμερα με θλίψη έναν αληθινό ευπατριδί της πολιτικής, έναν άνθρωπο ο οποίος κοσμούσε την πόλη μας σε όποια δραστηριότητα και αν επέλεγε, είτε στην επιχειρηματική δραστηριότητα είτε και στην πολιτική. Η προσφορά του στα κοινά ήταν ανεκτίμητη. Ανεξαρτήτου κομματικού χώρου, από αν και ο καθένας είχε πάντοτε ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, μία θα έλεγα πατρική συμβουλή να δώσει. Δεν έχω λόγια να πω, είτε φίλος, είτε εκνός μου. Δυστυχώς. Είπε τέτοιος άνθρωπος. Καλός, φιλότιμος, ειλικρινής, από τόσο στον κόσμο, τον αγαπούσα πάρα πολύ. Δεν υπήρξε τέτοιο άτομο, να είναι καλά και ο Θεός τον αμπαύσει. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός φίλος. Ήξερε πάνω απ' όλα να εκτιμά τον άνθρωπο, αγαπούσε τον άνθρωπο, αγαπούσε την παράταξη, αγαπούσε το Ηράκλειο και την Κρήτη.